με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, είχαμε μια ανοιχτή συζήτηση. Έθεσα στο τραπέζι όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις τελευταίες τουρκικές ενέργειες. Κατεγράφησαν και εκατέρωθεν διαφωνίες. Οι δύο πλευρές, ωστόσο, συμφώνησαν στη συνέχιση των συζητήσεων για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έδωσα εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών να συγκαλέσει το Ανώτο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για να ενημερωθούν όλα τα κόμματα. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι δυσκολίες στις σχέσεις με την Τουρκία υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εκτιμώ όμως ότι εφόσον και οι δύο πλευρές δείξουν καλή διάθεση, αυτές τελικά μπορούν να ξεπεραστούν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου. Ξεκινάμε το ανατρεπτικό δελτίο και απόψε, βλέποντας ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν. Εμένα η αίσθησή μου είναι ότι ήταν σαν σε εισαγωγικά λίγο ξυλοδαρμένος ο κύριος Μητσοτάκης, διότι από ό,τι καταλάβαμε και από τις ίδιες τις δηλώσεις, γεννάται το ερώτημα γιατί έγινε αυτή η συνάντηση. Διότι η Τουρκία, ο Ερντογάν, έχει βάλει στο τραπέζι καινούργιες αξιώσεις, προκλητικές αξιώσεις, και εμείς πήγαμε εκεί για να πούμε, διαστόματος του κυρίου Μητσοτάκη, ότι θα συνεχίσουμε το διάλογο και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τι βγαίνει από όλο αυτό, μαζί με τον παρασκήνιο, να τα δούμε όλα αυτά απόψε, αλλά φοβάμαι ότι οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες για τη χώρα μας. Να καλησπερίσω την Νανά Παλετσάκη. Καλό βράδυ. Τον Ανδρέα Κωνσταντάτο, τον Δημήτρη Λάπα. Καλησπέρα. Και τον κύριο Χριστοδουλίδη, που έχουμε απόψε τη χαρά να έχουμε μαζί μας απόψε, θα μας πει και με την γνώση του ως προερχόμενος από, από το στράτευμα, πώς βλέπει τις εξελίξεις γύρω από όλα αυτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Να, συμφώνησαν ότι διαφωνούν ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν και ξαναθέτω το ερώτημα, το λέγαμε από χθες, προς τι τότε έγινε αυτή η συνάντηση. Τι κερδίσαμε, μάλλον τι χάσαμε πρέπει να είναι το ερώτημα, γιατί για να έχουμε κερδίσει δεν βλέπω απολύτως τίποτα. Κοίταξε, το τι θα έχει κερδιθεί, τι θα έχει χαθεί, νομίζω ότι θα φανεί τις επόμενες μέρες και από τις κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση, η πέτσινη κυβέρνηση της Λιβύης. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, νομίζω, να βγει ένα συμπέρασμα επί της ουσίας. Απ' την άλλη πλευρά, δεν θα μπορούσε να γίνει και τίποτα περισσότερο, γιατί ακόμα και στην χειρότερη των περιπτώσεων που θα μπορούσε να είναι η σχέση μας με την Τουρκία, η διπλωματία θα έπρεπε να συνεχίζει να παίζει ένα ρόλο. Τώρα, το ύφος και η στάση των δύο αντρών νομίζω δηλώνει αυτά τα οποία ίσως λεκτικά δεν μπορούσαν να υποθούν. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Ανδρέα Κωνσταντάτε, πρέπει να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί ευνηδίως η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ, δηλαδή φαίνεται ότι πριν γίνει το ραντεβού με Μητσοτάκη Ερντογάν, έγινε μια νέα συζήτηση, μια νέα κουβέντα μεταξύ του Σουλτάνου και του Αμερικανού Προέδρου, επιβεβαιώνοντας εμέσως και αυτό που λέμε εδώ και μέρες εδώ, ότι μετά την 11η Νοεμβρίου, μετά την επίσκεψη και τη συνάντηση Ερντογάν με τον Τραμπ, ο Σουλτάνος πήρε σε εισαγωγικά τα πάνω του και ανοίγει όλη τη βεντάλια των νέων προκλήσεων. Ποιο είναι το δικό σου συμπέρασμα από την συνάντηση που είδαμε και από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη? Ναι, εγώ θα έλεγα πως ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία συνάντηση, μια αναγκαία επαφή των δύο πλευρών για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα τι ακριβώς πιστεύει ο καθένας, ο ένας μπροστά στον άλλον. Ναι. Και δεν περιμέναμε και αποτελέσματα, το λέγαμε και από χθες. Δεν αναμενόταν κάτι παραπάνω. Κανείς δεν περίμενε δηλαδή ότι η Τουρκία θα κάνει πίσω και θα αναιρέσει την ενέργεια, τη συμφωνία που υπέγραψε με την Λιβύη. Εμείς το ερώτημα να μην κάνουμε πίσω και δεν μας το λένε. Κοιτάτε, δεν έχουμε τέτοιου είδους ενδείξεις. Έχουμε απλά τις πληροφορίες ότι και οι δύο πλευρές κατέθεσαν τις απόψεις τους. Η Τουρκία κατέθεσε το μάξιμουμ των διεκδικήσεών της όσον αφορά την ΑΟΣ νοτίως της Ρόδου και νοτίως της Κρήτης, την οποία και διεκδικούσε βγάζοντας από τη μέση το Καστελόριζο και την Κρήτη. Από την πλευρά μας ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε παράνομη και χωρίς κανένα αποτέλεσμα τη συμφωνία που υπεγράφει, και έδεσε τα δικά του προβλήματα και τις δικές αξιώσεις. Δηλαδή έθεσε την πολιτική θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Άρα λοιπόν έγινε μια συνάντηση δυο λεπτά. Έχουμε μια συνάντηση στην οποία ο Ερντογάν πήγε με μια καινούργια, για να το πω έτσι λίγο απλουστευτικά, διεκδίκηση στο τραπέζι. Λέει: καλησπέρα Κυριάκο, σου έχω βάλει και αυτό στο τραπέζι, τη συμφωνία με τη Λιβύη.
Και ο κύριος Μητσοτάκης του είπε, Ταγίπ, τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή ο κερδισμένος είναι ο Ερντογάν. Ναι, είναι γνωστή τακτική του να φορτώνει στο τραπέζι ο Ερντογάν με διάφορα προβλήματα, τα οποία εμείς πρέπει αργότερα να τα βγάζουμε έξω από το τραπέζι και να ασχολούμαστε με αυτά. Πιστεύοντας ότι στο τέλος, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της διαπραγμάτευσης για τον ορισμό της ΑΟΣ, να κερδίσει κάτι περισσότερο ο Ερντογάν. Δεν νομίζω πως η κυβέρνηση της Ελλάδος θα πρέπει να πει, α, ωραία, βάζεις Ερντογάν εσύ το θέμα της ΑΟΣ με τη Λιβύη, εμείς βάζουμε το θέμα της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, εάν δεν έχει υπογραφεί. Γιατί αυτό θα συμβεί κάποια στιγμή. Μα δεν έχει υπογραφεί. Δηλαδή διεκδίκησε ο ένας, διεκδίκησε και ο άλλος. Σωστά. Αλλά να έχει υπογραφεί. Το να βάλουμε τον αέρα, όπως έκανε ο κύριος Ερντογάν. Τέλος πάντων, το θέμα, ξέρω να πω κάτι άλλο. Ότι παρατήρησα και μία προσπάθεια, όχι πολύ έτσι εμφανή, αποδραματοποίησης λίγο του κλίματος, του πολεμικού κλίματος που δημιουργείται. Με αυτό με ανησυχεί. Εμένα αυτό με ανησυχεί. Γιατί ούτε και βλέπουμε από τον Ερντογάν, από την πλευρά Ερντογάν έχουν γίνει δηλώσεις μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αλλά. Και οι δηλώσεις του Μητσοτάκη ήταν λίγο στρογγυλεμένες. Γιατί δεν βοηθάει κανέναν την οικονομία καμιά χώρα ένα πολεμικό κλίμα. Εγώ θα προσθέσω το εξής. Καταρχήν, ακούγοντας τον κύριο Μητσοτάκη τα τρία λεπτά, μάλλον το αντίθετο εγώ συμπεραίνω, ότι το κλίμα δεν αποφορτίζεται. Το ότι έρχεται με ένα ύφος που τον είδατε κιόλας, γιατί πολλές φορές διαβάζουμε και τη γλώσσα του σώματος. Σαν να έφαγε ξύλο. Εγώ έτσι αυτό κατάλαβα. Και γιατί το λέω. Όταν λέει, συζητήσαμε τα θέματα διαφορών. Καταρχήν πρώτο λάθος. Ποιες διαφορές. Βλέπουμε, συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε και τα βλέμματα των δύο ανδρών. Ναι. Πόσο βλοσιρά είναι. Βέβαια και ο Τσαβούσογλου είναι λίγο πιο χαμογελαστός πίσω. Βεβαίως ενδεχομένως και αυτό που λέτε, κύριε Τσοδουλίδη, αλλά και από την άλλη μεριά να θυμηθούμε ότι κάποιοι προφανώς είπαν στον κύριο Μητσοτάκη ότι την προηγούμενη φορά που είχε γίνει συνάντηση, θυμάστε πάλι με τον Ερντογάν βλοσιρό, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν μέσα στην καλή χαρά. Για να συνεχίσω λίγο τη σκέψη μου πάνω σε αυτό, την ίδια στιγμή που κάνει τις δηλώσεις ο κύριος Μητσοτάκης, ίσως λίγο πριν, ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, ο αντίστοιχος ΥΠΕΝ της Τουρκίας, δήλωνε ότι, τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν τις γεωτρήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί στο υποαμφισβήτηση οικόπεδο νότια της Κρήτης και στα πλαίσια της συμφωνίας που υποτίθεται έχει μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας. Έβαλε και μία προϋπόθεση βεβαίως. Ναι, ότι θα περάσει από το κοινοβούλιο. Ναι, ακούστε λίγο. Εντάξει, αυτά δεν μου λένε εμένα τίποτα, γιατί και τα κατεχόμενα στην Κύπρο, εντάξει, όταν είχαμε τα θέματα με την Τουρκία, τα περνούσαν υποτίθεται από την Τουρκοκυπριακή Βουλή και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πάνω σε αυτά, εγώ θεωρώ ότι είναι επικοινωνιακές τακτικές. Θεωρώ βεβαίως και ότι αυτό το MOU είναι νομικά έολο. Αυτό δεν το συζητάμε. Φαίνεται κιόλας για ποιο λόγο είναι. Διότι όταν δεν περάσει, δεν κυρωθεί από τη Λιβική Βουλή, από το Υπουργικό Συμβούλιο, που αυτή τη στιγμή δεν ελέγχει ο νυν Πρωθυπουργός, μάλλον εγώ θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το MOU δεν υπάρχουν συντεταγμένες οριοθέτησεις. Κύριε Χρυστοδουλίδη, μην παίρνουμε στις λεπτομέρειες, επειδή το είπατε, θέλω να δούμε το βίντεο το 16, ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, που αναγγέλει αυτό το οποίο είπατε κι εσείς. Ναι. Πάμε να το δούμε. Bize tanınan yetki alanlarında diğer bölgelerde olduğu gibi ruhsat vereceğimiz kuruluşlarımız petrol ve doğalgaz araması ve üretimine ilişkin çalışmalarını başlayacaklar. Öncelikle tabii her iki ülkenin parlamentolarında bu anlaşmanın onaylanması gerekiyor. Kere Xistodoulidi, entahi ki συμπερασματικά σε αυτό το πρώτο στάδιο. Κερδίσαμε ή χάσαμε ως χώρα σήμερα, και αν δεν κερδίσαμε, γιατί τότε έγινε η συνάντηση? Εγώ είμαι της άποψης ότι οι συναντήσεις πρέπει να γίνονται, πρέπει να είσαι μέσα στο τραπέζι, αλλά εν πάση περιπτώσει από την συνάντηση αυτό που βγαίνει προς τα έξω δείχνει μια, θα έλεγα, μάλλον δαρμένη κατάσταση. Δηλαδή μια, ας το πούμε, ότι δεν φαίνεται η Ελλάδα
να έχει πείσει ότι εμείς έχουμε το δίκιο, είμαστε με το μέρος του εθνικού. Να πείσουμε τον Ερντογάν, εδώ θα δούμε. Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Εδώ θα δούμε το σπαρταριστό και να πάω στο Δημήτρη Λάπα. Τον Ερντογάν να του λέει καθυστέρησα γιατί ήμουνα με τον Τραμπ πριν από σένα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Το έχουμε. Ήρθα καθυστερημένος, του λέει, γιατί ήμουν με τον Τραμπ. Yeah, λοιπόν, yeah. Για να το δούμε. Απίστευτη ατάκα. Δημήτρη Λάπα. Και γιατί το είπε ότι ήταν με τον Τραμπ, τι κέρδισε από τον Τραμπ ο κύριος Μητσοτάκης που το είπε στον Ερντογάν. Λοιπόν, εγώ έχω μια εντελώς διαφορετική άποψη από αυτή η οποία έχει εκφραστεί μέχρι στιγμής. Και λέει το εξής. Για μένα αυτό το πράγμα είναι μια διαχείριση της ήττας το οποίο γίνεται. Της ήττας. Της ήττας. Της ελληνικής ήττας. Δηλαδή είναι... είχαμε ήττα σήμερα. Όχι. Έχουμε την ήττα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλώς ψάχνουν να βρουν τρόπους να τη διαχειριστούν και να την πλασάρουν στον Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό και οι φιωριτούρες τώρα θα συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής Άμυνας, να ενημερωθούν τα κόμματα. Και σας ρωτάω, πόσες φορές αυτή την παροδία, κωμωδία που έχουμε δει εκεί, την έχουμε δει στο παρελθόν. Είτε με τον Μητσοτάκη, είτε με τον Τσίπρα, είτε με τον Καραμαλή, ή με οποιονδήποτε. Λοιπόν, δεν έχουμε αποκομίσει κάτι. Συνέχεια επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Η Τουρκία έχει αποκομίσει κάτι επί της ουσίας. Γιατί από το 1973 θέτει θέμα επέκταση των χωρικών υδάτων. Μία επέκταση των χωρικών υδάτων. Και κερδίζει η Τουρκία. Και δεν επέτει. Τι έχει κερδίσει επί της ελληνικής υβαλοκρηπίδας Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει κερδίσει. Μετά τα ίμια κατορθώθηκε να μην μπορούμε να επισκεφτούμε. Ναι, αλλά επειδή κάνουμε ένα διάλογο. Μισό λεπτό, Δημήτρη μου. Μετά τα ίμια, επειδή τίθεται αυτό, δεν μπορούμε να πάμε. Στις Βραχονισίδες. Αυτή ήταν η μεγάλη ήττα της Ελλάδας. Και αν αυτή τη στιγμή, κύριοι, η Τουρκία κάνει εξόριξη στην υφαλοκρηπίδα της Κρήτης, έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, τι δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή. Υπάρχει μια κλιμάκωση. Υπάρχει μια κλιμάκωση στις διεκδικήσεις από τα ίμια το 96 μέχρι σήμερα. Τα ίμια στην αρχή χάσαμε. Αρχίζουμε γκριζάρουμε, μετά λέμε το μισό Αιγαίο δικό μας. Γιατί δεν μπορείτε και να πάτε στα πάμε, ίμια, αμφισβητούμε οι υφαλοκρηπίδες. Μισό λεπτό, κύριε Καψαμπέλη. Τα κάνει μόνος ο Ερντογάν αυτά και η Τουρκία. Εγώ δεν λέω αν τα κάνει μόνος. Όχι, όχι, μισό λεπτό, γιατί με διακόψατε, να ολοκληρώσω το συλλογισμό. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι είναι προηλυμένες αποφάσεις και απλώς κάνουν μια διαχείριση της κρίσης. Και επιμένω και λέω, σε αντίθεση και με τους τρεις σας, ή τουλάχιστον με τον Ανδρέα και με εσάς, όχι, δεν έπρεπε να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Δεν έπρεπε και να γίνει συνάντηση. Και σε τέτοιου είδους δεν πρέπει να γίνονται συναντήσεις. Και να σας πω γιατί. Γιατί όταν πηγαίνεις ως φιοκάμπτης εκεί και είσαι δεδομένος και ξέρουν ότι θα πεις το ναι. Τι ως φιοκάμπτης, εδώ να δούμε, να ξαναδούμε αν έχουμε μην το βίντεο, Δημήτρη. Για να εκβιάσεις. Επειδή είπατε για τη γλώσσα του σώματος. Αν δεις, Δημήτρη. Τα βλέμματα να το δούμε φουλ, να βλέπουμε το φουλ, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους. Φουλ, παρακαλώ την εικόνα. Ο κύριος Μητσοτάκης από το βλέμμα φαίνεται πόσο πιεσμένος. Εδώ, πάγωσέ το. Πόσο πιεσμένος, πόσο αμήχανος, για να μην χρησιμοποιήσουμε άλλη έκφραση, είναι, κοιτάξτε πώς είναι το βλέμμα του εδώ, Δημήτρη. Και δεν ξέρω αν η αμηχανία αυτή προέρχεται μετά από όσο θα του είπε ο κύριος Τραμπ. Για να θυμηθούμε τον Ερντογάν, πώς έβγαινε από τις συναντήσεις με τον Τραμπ και πώς βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, για να καταλήξω. Και να μην τρώω χρόνο, όχι, δεν πρέπει να συμμετέχουμε σε καμία τέτοιου είδους συνάντηση και συζήτηση. Για έναν πολύ απλό λόγο. Συμμετέχουμε μέχρι τώρα και δεν κερδίζουμε τίποτα. Ας γίνουμε λοιπόν τα κακά παιδιά κι εμείς. Μήπως πετύχουμε. Για να τελευταία τα κουβέντα, παιδιά, θα τελευταία να κουβέντα, και αν μου επιτρέπεις, να σας θυμίσω, να σας θυμίσω ότι η Ρωσία γύρισε και είπε πριν από λίγο. Δεν μας έριξε το Σουχόι, το Σογιούς, ποιο ήταν η Τουρκία. Το ΝΑΤΟ το έριξε. Και θυμόσαστε τι λέγαμε τότε όλοι. Ο Πούτιν θα χτυπήσει την Τουρκία, το ξανθό γένος θα κατέβει κάτω. Κοροϊδία, όλα αυτά τα πράγματα. Αν θέλετε, ας βάλουμε, και δεν ξαναμιλάω άλλο για αυτό το θέμα, βάλτε το τι έχουμε δηλώσει κατά καιρούς όλοι μας σε αυτές τις συναντήσεις. Προς το παρόν να βάλουμε, να δούμε, Δημήτρη, τον κύριο Τσίπρα, διότι φτάσαμε στο σημείο να βγαίνει και από πάνω να ζητάει εξηγήσεις, να ζητάει το λόγο ο κύριο Τσίπρας, ξεχνώντας τη δική του πολιτική, το τι έκανε τα προηγούμενα 4-5 χρόνια. Για να δούμε τον κύριο Τσίπρα, τις δηλώσεις του. Το να χειρίζεται με τόση μεγάλη ανευθυνότητα κρίσιμα εθνικά θέματα
είναι νομίζω κάτι το οποίο ξεπερνά την δυνατότητα της ανοχής, όχι της δικής μας, αλλά της κοινωνίας. Μιλάει λοιπόν και ο κύριος Τσίπρας, δίνει μαθήματα εξωτερικής πολιτικής, που εμείς έχουμε τουλάχιστον καταλάβει ότι η παρούσα κυβέρνηση την πολιτική τη δική του συνεχίζει. Αν έχουμε, ας βάλουμε τα πλάνα λοιπόν, στην Κομωτινή. Καλά, τι προσέφερε εδώ τον Ερντογάν και άνοιξε. Προς το παρόν, λοιπόν, να δούμε. Να δούμε, τι απαντάει το Μαξίμου. Μισό λεπτό, Ανδρέα. Να δούμε τι απαντάει το Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα με κύκλους. Μία ακόμα κίνηση πολιτικής ανοριμότητας από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λίγες ώρες πριν από μια σημαντική για τα εθνικά μας συμφέροντα συνάντηση του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να πετάξει πάλι λάσπη. Μόνο αυτό ξέρει να κάνει, γιατί τόσος είναι. Λοιπόν, τώρα μια κοκορομαχία που στον κοινό παρανομαστή, που παρανομαστή έχει την ίδια πολιτική, εγώ θα ξαναπώ. Και να δούμε σε αυτό το σημείο, ναι, να πάω στον κύριο Χρυστοδουλίδη και τη δήλωση, ωραία, του Βελόπουλου, του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος βάζει μια άλλη διάσταση που τη λέει όλος ο κόσμος, τη λέμε και εμείς εδώ, την είπε και ο Δημήτρης, ότι τελικά μόνοι μας είμαστε. Ναι. Πάμε να το δούμε. Πάμε τώρα στη δήλωση Μητσοτάκη, ο οποίος πρωθυπουργός, κύριε Υπουργέ μου, δεν ξέρω πόσο είστε ικανοποιημένος, είπε το εξής αμίμητο. Ότι αν η Τουρκία προκαλέσει, θα βρει απέναντί της, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους συμμάχους μας. Και εγώ αναρωτιέμαι, η επίκληση του ανίσχυρου είναι αν μου πάρει το κουβαδάκι, θα φωνάξει τον παπά μου να σε θυρεί. Αυτό έκανε ο κ. Πρωθυπουργός. Αυτό είπε. Ότι άμα σπηράξετε, θα φέρω τον παπά μου και το θείο μου που είναι πιο ψηλή από μένα να σας δει εσάς. Μόνοι είμαστε. Δεν μπορείς να επικαλείς σε συμμάχους οι οποίοι έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με τα δικά σου. Ποια, ο Τραμπ έχει συμφέροντα με την Ελλάδα, νομίζετε εσείς? Ο Τραμπ έχει τα δικά του συμφέροντα, εξυπηρετεί τη δική του ταξική τακτική. Τι περιμένουμε δηλαδή, να μας σώσει ο Τραμπ, η Μέρκελ και όλοι αυτοί? Κάνετε λάθη. Είναι εκτρά λάθη. Πρέπει να αποκτήσετε γνώση και αυτογνωσία ότι είμαστε μόνοι μας. Και μόνοι θα παλέψουμε. Πάντα ήμασταν μόνοι μας. Κύριε Χρυστοδουλίδη. Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ. Είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας. Αυτό είναι μια πράγμα. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Το έχουν πει και στελέχοι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ άκουσα σήμερα το πρωί. Και θα σας πει κάποιος, μόνοι μας, τι κάνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Τέσσερα βασικά πράγματα. Όταν εννοούμε είμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι μας, δεν έχουμε την υποστήριξη ουσιαστικά του ΝΑΤΟ, το οποίο βρίσκεται σε μια αποδρομή, και να μην κοροϊδευόμαστε. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε αποδρομή. Είδατε τις δηλώσεις του Μακρόν. Έχετε ακούσει και πιο παλιά τις δηλώσεις του Ιταλού Πρωθυπουργού. Ουσιαστικά στο ΝΑΤΟ, και η Γερμανία ήδη ουσιαστικά τύπης υπάρχει, οι μεγάλες χώρες, μόνο η Βρετανία, η οποία η Βρετανία αποχωρεί κιόλας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, για μένα τα ξεχνάμε. Τι πρέπει να κάνουμε σαν χώρο όταν είμαστε μόνος? Θα πρέπει να φτιάξουμε καινούριους στρατηγικούς συμμάχους μέσα από την ενεργειακή συμφωνία που έχουμε με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και την Κύπρο. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Είδα πριν από μισή ώρα δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ που λέει ότι εμείς θα στηρίξουμε. Τους πήρε μέρες η αλήθεια πάντως. Ναι, τους πήρε, αλλά όμως κάνανε τις δηλώσεις. Και είδαμε ότι και ο Αιγύπτιος υπουργός, επειδή πήγε ο κύριος Δένδιας προχθές, δεν βγήκε να κάνει δηλώσεις μαζί του. Ο Αιγύπτιος υπουργός κρατήθηκε, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση κρατήκεται λίγο πίσω. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, εννοώ διπλωματικά. Ένα, το κρατούμε. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή οι κατευναστικές πολιτικές των τελευταίων 40 χρόνων μας έφτασαν εδώ που μας έφτασαν. Διότι όσο αφήνεις την καλούμπα και αμολάς, τόσο και περισσότερο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 90 επί Σιμίτση. Μην κάνουμε αναδρομές τώρα. Και φτάσαμε, προσέξτε, εχθές ακούσατε δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που είπε ότι τα νησιά, προσέξτε, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή, τι εννοούμε δεν έχουν υφαλοκρηπίδα? Είναι... Αυτό λέμε, το λένε από το 1973. Προσέξτε λίγο. Λέγανε για το Καστελόριζο, τώρα βάζουν και την Κρήτη. Βάζουν και την Κρήτη. Όλα τα νησιά. Όλα τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Βγάζουν ένα καινούριο δίκαιο της θάλασσας. Και όχι μόνο αυτό, αμφισβητώντας τις υφαλοκρηπίδες, που λέει ότι μόνο έχουμε χωρικά ύδατα. Δηλαδή, τι είναι πλωτά τα νησιά, δεν έχουν από κάτω, τι επιπλέον. Η αλήθεια πάντως είναι, Ανδρέα Κωνσταντάτη, ότι μόνο. Και να δούμε μέχρι ποιο σημείο, γιατί και αυτό στα παιχνίδια του κάνει, τις διαπραγματεύσεις του κάνει, έχει άλλα θέματα. Μόνο ο Μακρόν είπε μια καλή κουβέντα, ας το πούμε, για τη χώρα μας. Για να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Ces droits et devoirs impliquent de respecter la souveraineté des alliés
Et je veux ici très clairement soutenir les préoccupations qui ont été ce matin exprimées par la Grèce en réaction à l'accord qui a été signé entre le gouvernement libyen et la Turquie. Τι έλεγες, Ανδρέα? Γιατί ο Μακρόν είναι και απέναντι στον Ερντογάν και απέναντι στην κυβέρνηση της Λιβύης. Δεν την έχει αναγνωρίσει από ό,τι ξέρω. Αλλά το θέμα είναι... Και απέναντι στον Τραμπ. Απέναντι στον Τραμπ, απέναντι στην πολιτική του Τραμπ. Άλλωστε είναι ο μοναδικός που έχει μείνει τώρα στην Ευρώπη, που είναι μια ισχυρή χώρα με πυρηνική δύναμη, με πυρηνικά δικά της και ισχυρά στρατιωτική δύναμη, mm-hmm. μετά την αποχώρηση και της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Γερμανία δεν έχει στρατιωτική δύναμη και δεν θέλουν οι υπόλοιποι να αποκτήσει για ιστορικούς λόγους στρατιωτική ισχύ η Γερμανία. Όμως. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε εδώ στην Ελλάδα, περιμένουμε βοήθεια από τους συμμάχους. Σύμμαχοι δεν υπάρχουν. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη που είπε, ζήτησε από το ΝΑΤΟ να μην τηρεί ίσες αποστάσεις. Μα το ΝΑΤΟ τηρεί ίσες αποστάσεις εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι ανάγκη να απευθυνόμαστε σε θεσμούς ή σε κράτη τα οποία δεν πρόκειται να μας βοηθήσουν. Πρέπει να κάνουμε νέες συμμαχίες. Σωστά, είπε ο κύριος Αποστολίδης, ο κύριος Χριστοδουλίδης εδώ, συμμαχίες με εκείνες τις χώρες Μέσης Ανατολής που είναι κάτω από την πόρτα του Ερντογάν. Μόνο το Κατάρ, Ανδρέα, έχει στην περιοχή. Επειδή επίκειται, το ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης στη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, τι μπορούμε να περιμένουμε? Δεν νομίζω πως θα περιμένουμε κάτι από το Ανώτο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Θα γίνει μία ενημέρωση και ελπίζω να δοθεί και προς τα έξω μία επίφαση ενότητας. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε επίφαση. Είναι να μπορέσουμε να βρούμε συγκεκριμένες χώρες οι οποίες θα πιέσουν τη Λιβύη να μην υπογράψει και να μην επικυρώσει τη συμφωνία. Όλο το βάρος μας θα πρέπει να πέσει στη Λιβύη τώρα. Γιατί να πείσουμε την Τουρκία να τα αποσύρει, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Να, γιατί ο Ανδρέας λέει για επίφαση ενότητας. Εσύ λες ότι αυτό το έστω πράγμα... Έστω και επίφαση ενότητας. Ναι. Ότι αυτό θα εξαντληθεί σε μια επικοινωνιακή, ας πούμε, διαχείριση ή μπορεί να πάει και παραπέρα, να βρεθούν επιτέλους τα κόμματα σε μια κοινή γραμμή και να την ενώνουν. Συγγνώμη, είπες κάτι το οποίο μπορεί να έχει δίκιο, να καταλήξει σε επίφαση όλο αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να έχει κοινή λογική που να μην εύχεται επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να πάρουν τις τύχες μας στα χέρια τους, να παραμερίσουν τις ματαιοδοξίες τους και να καθίσουν να δουν πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ διαφωνώ και θα σου απαντήσω γιατί πάνω σε αυτό ένα πράγμα να σου το πω. Πες μου ειλικρινά, 40 χρόνια έχει υπάρξει ποτέ συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας? Προσέξτε, όχι το Συμβούλιο Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής που το ελέγχει και το παρακολουθεί η κυβέρνηση. Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό που λέει ο Κυριάκος Αβελόπουλος στην ελληνική λύση. Και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί χώρα. Με αυτή την λογική πάμε στο ότι όλοι είναι προδότες. Όχι, δεν είπα αυτό. Είμαστε μισό λεπτό. Επειδή θεωρώ ότι οι ώρες και οι μέρες είναι πολύ κρίσιμες. Ναι. Η ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, το να πάμε σε μια γενίκευση ότι είναι οι περισσότεροι προδότες, άρα αυτή τη στιγμή δεν άνθρωποι... Δεν το είπα όμως αυτό, έτσι. Ναι, αλλά εάν πάμε στο ότι επίφαση δεν πιστεύει κανένας, δεν θέλει το καλό της πατρίδας κανένας, πάμε σε άλλα συμπεράσματα που είναι πολύ επικίνδυνα να προκύψουν αυτές τις στιγμές. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε και που ζουν σε ακριτικές περιοχές. Και αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι εγώ τα μέσα ενημέρωσης... Καστελόριζο το Δήμαρχο. Άλλο θέλω. Ναι, αλλά Αντρέα μου, δεν με αφήνει να συνεχίσω τη σκέψη μου. Εκτός και θέλει να βάλω τελεία εδώ. Οπότε θα Όχι, έκανα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπες για τους ακρίτες. Είναι πιο αποφασιστική από εμάς. Δεν ξέρω πώς κρίνεται η αποφασιστικότητα του καθενός. Πάντως, εγώ βλέποντας αυτά τα οποία μεταδίδουν τα ελληνικά μέσα σήμερα, είδα ότι μεταδίδουν συνεχώς τις κινήσεις του στρατού και του πολεμικού ναυτικού στην Κρήτη. Αυτό γίνεται τυχαία. Γίνεται τυχαία η ενημέρωση πόσες μονάδες και προς τα που έχουν κινηθεί? Τι θέλεις να πεις? Θέλω να πω ότι έχει αλλάξει άλλο που βρισκόμαστε διπλωματικά αυτή τη στιγμή ως χώρα και άλλο που βρισκόμαστε στρατιωτικά ως χώρα. Ναι. Και υπάρχουν και κινήσεις που μπορεί και να μην τις έχουμε μάθει. Ναι. Όμως αυτή τη στιγμή επί της ουσίας... Αν γίνονται αυτές οι κινήσεις, συγγνώμη για να καταλάβω, αν γίνονται αυτές οι κινήσεις που λες,
Κακός γίνονται ή καλός. Πολύ καλός γίνονται. Καλός γιατί γίνονται. Εννοείται. Διότι αν η Τουρκία πάει και κάνει εξόρυξη στην υφαλοκρηπίδα της Κρήτης, κάνει πολεμική κίνηση. Από την άλλη, για μην γελιόμαστε τώρα, εντάξει, μας κηρύσσει τον πόλεμο, μας κάνει εισβολή. Βρισκόμαστε σε κατάσταση εισβολής. Εμείς τους ενημερώνουμε για τις κινήσεις μας, ας πούμε. Σιγά μην περιμένουν από τα μέσα. Τα μέσα ενημερώνουν τον κόσμο. Ότι αυτή τη στιγμή είδα ότι όλα τα συστημικά μέσα ενημερώνουν τον κόσμο από το μεσημέρι με ανταποκρίσεις ότι υπάρχουν κινήσεις του πολεμικού ναυτικού στην Κρήτη. Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι. Γιατί θα σας θυμίσω τα ίμια. Θα να μας πει θα πάμε στην κυρία Μπακογιάννη, αλλά επειδή φύγουμε ένα θέμα. Ναι, ναι, εντάξει, κυρία Μπακογιάννη βγαίνει και στα χανιά. Μα δεν το θεωρώ τυχαία όμως ότι αυτή τη στιγμή. Η κυρία Μπακογιάννη τώρα θα μας πει για την Κρήτη, η οποία χαργεντιζόταν με τον Ερντογάν. Υπουργός εξωτερικών τη χώρα έχει διατελέσει, κυρία Μπακογιάννη. Τότε να του πούμε όλου ότι δεν έχει καμία σημασία το τι λένε σήμερα. Είπα επειδή έφυξε ένα θέμα και αντέδρασε ο κ. Χρυστοδουλίδη και να το συζητήσουμε. Γιατί αυτό αφορά. Είπες ότι βλέπουμε την ενημέρωση για τις μετακινήσεις πολεμικών μονάδων. Και είπε ο κύριος Χρυστοδουλίδης ότι είναι λάθος, ότι είναι απαράδεκτο ότι είπατε. Ναι, ότι δεν, για μένα δεν πρέπει θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, όπως παραδείγματος χάρη είναι μετακινήσεις στρατευμάτων, αεροπορικές μετεγκαταστάσεις, οτιδήποτε που έχουν να κάνουν με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της χώρας δεν πρέπει να βγαίνουν σε δημόσια ενημέρωση. Αυτό είναι σωστό. Πάντως καλώς γίνεται. Όχι, γιατί το ενδιαφέρον τώρα μεταφέρεται ενώδια της Κρήτης. Ναι. Θέλω να πω ότι κάπου πρέπει να μπαίνει και, μια κόκκινη γραμμή. Μα δηλαδή, δεν είναι απόρριτα στοιχεία αυτά τα οποία μεταφέρουν. Ναι, θα σας θυμίσω το 1996 τι γινόταν με διάφορα τηλεοπτικά κανάλια όταν φεύγαν. Από το. Κάποιος τους ειδοποίησε όμως. Μην μου το θυμίσατε, γιατί εγώ ήμουν εκεί που μετέβησα τα γονάτα. Εμείς ξέραμε από πού είχαμε τις πληροφορίες. Αυτό τα ίμια είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, δεν θέλω να γίνει ίμια όμως. Έτσι, μην φτάσουμε τώρα. Δεν έφταιγε. Κάποια στιγμή έφταιγε η δημοσιογράφου. Δεν έφταιγε η κάλυψη των δημοσιογράφων για το τι έγινε τα ίμια. Υπήρχε κυβέρνηση τότε. Κάποιοι δώσανε τις άδειες στα κανάλια. Κάποιοι βλέπανε φυσικά τους δημοσιογράφους. Άρα λοιπόν. Τώρα μην γελιόμαστε. Ναι, οι στρατιωτικοί παίρνανε άδεια από τους πολιτικούς. Θέλω να πω, εσάς σας αρέσει αυτή η κατάσταση? Προφανώς όχι. Εγώ, κύριε Χρυστοδουλίδη μου, έχω καλύψει και πολέμους. Λοιπόν, το θυμάμαι. Και έχω πάει στους πολέμους. Το θυμάμαι. Άρα λοιπόν δεν μιλάω εκ του ασφαλούς. Φυσικά αυτή τη στιγμή έχω το μερίδιο αγωνίας που έχει ένας άνθρωπος που αγαπάει τη χώρα του. Μην τσακωνόμαστε πάντως. Δεν τσακωνόμαστε. Γιατί αύριο θα παίζει άλλο, να σας πω κάτι. Για πες. Μου ένα βιντεάκι τώρα, κάνει η αστυνομία επιχείρηση στα Εξάρχεια. Λοιπόν, θα παίζει αυτό. Μπαστρολάρεις τώρα εσύ. Μπορεί να όλα μαζί. Για αλλά, να πάει μπάλα στην Εξέδρα δηλαδή. Για να πω κάτι και για τον ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σταματήσω προς το παρόν. Οι ιδρυτικές πράξεις των συμμαχιών έχουν καταργηθεί. Τι μου λέει ο Βασίλης τώρα, ότι ο Ρουβίκονας, επειδή είπε αυτό ο Δημήτρης Λάμπας. Ο Ρουβίκονας πέταξε τρικάκια. Στο Χρυσογοϊδί, στο Χρυσογοϊδί έχεις μείνει πίσω. Στο Λιάγκα τώρα, στο Γιώργο Λιάγκα πήγε. Έλα τώρα, αυτό είναι τρολάρισμα. Λοιπόν, έλα, απλώς έλεγα ότι η ουσία των ιδρυτικών πράξεων των συμμαχιών έχει καταργηθεί, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο που υποστηρίζουν στην νέα ιδρυτική πράξη είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών. Ποια αλληλεγγύη? Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε και αυτό το φοβερό βίντεο, ποιο είναι το 17, που γίνεται το τρολάρισμα για τον Τραμπ και έχουμε την οργή μετά του Τραμπ. Για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, αυτό. Κουτσομπολιό κορυφής. Γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή είναι άνθρωποι και είναι ηγέτες ισχυρών χωρών που δεν έχουν και την ανάγκη Τραμπ. Καταρχάς και ο Τζόνσον τώρα, που ο βρούτος της παρέας είναι ο Τζόνσον εκεί. Ο οποίος λέει δεν έκανα τίποτα εγώ. Μην βαράς. Αλλά μετά τι έκανε ο Τραμπ, θύμωσε. Χαρακτήρισε διπλό. Για να δούμε την απάντηση, για να δούμε πάμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Well, he's two-faced.
And honestly, with Trudeau, he's a nice guy. I find him to be a very nice guy. But, you know, the truth is that I called him out on the fact that he's not paying 2%. And I guess he's not very happy about it. Λοιπόν, φοβερά στιγμιότυπα. Πάντως, αυτή την σύνοδο κορυφής πήγε στην άκρη η διπλωματία, η διπλωματική επίφαση μιας συμπεριφοράς λίγο πιο έτσι, πολιτισμένης. Βγήκαν τα γάντια και έριξαν και γροθιές μεταξύ τους. Δηλαδή, αυτό το στιγμιότυπο που είδαμε χθες με τον Μακρόν. Μακρόν και Τραμπ δεν το έχουμε ξαναδεί σε επίπεδο κορυφής τώρα. Και τα σημερινά, βεβαίως, τα. Το κάρφωμα από πίσω από την πλάτη του Τραμπ. Η χαρά του Δημήτρη Λάπα, τον βλέπω να χαμογελάει που συμβαίνουν αυτά. Μ' αρέσει. Ναι. Σ' αρέσει, ε. Μ' αρέσει. Είναι πιο αληθινή, έτσι. Είναι πιο αληθινή και δείχνουν, ας πούμε, τι είδους είναι οι συμμαχίες οι οποίες βγαίνουν προς τα έξω, οι φιλίες και τελικά σε ποιους ανθρώπους προσπαθεί να στηριχθεί η Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα και η Κατσαβέλη είμαστε μέσα στις μόνο 6 χώρες που εισφέρουν το 2% του έδους στο προϋπολογισμό. Προσέξτε, στο προϋπολογισμό. Και είμαστε, τι έχουμε κερδίσει από αυτή τη συνέπεια. Τα καλά παιδιά τρώνε, τι έχουμε, σφαλιά. Ενώ ο κύριος Ερντογάν, η Τουρκία που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις οικονομικές, βλέπετε πώς τους συμπεριφέρονται. Δηλαδή αγοράζει S400 και του λένε και μπράβο. Και του λένε και μπράβο, έτσι. Πάρε, του είπε ο Τραμπ, πάρε. Εντάξει, τι άλλο πρέπει, ας πούμε, να δούμε. Με τα χρήματα που δεν συνεισφέρει στον ΝΑΤΟ. Με τα χρήματα που δεν συνεισφέρει, σωστά. Με τα δικά μας. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, όπως λέει και η ελληνική λύση πολύ σωστά, είμαστε μόνοι μας και πρέπει πραγματικά να κοιτάξουμε πώς θα πορευτούμε την επόμενη μέρα. Ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Ανασυγκρότηση της αμυντικής μας βιομηχανίας. Εδώ και τώρα, βλέπετε, προχωράει η σύμβαση για τον εξυγχρονισμό των F-16. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κύριε Καψαβέλη. Λοιπόν, και παίρνει η Ελλάδα 230 εκατομμύρια στα αντισταθμιστικά για να κάνει κάποια παραγωγή από τα συστήματα. Και κάτι από τα Μοιράζ 2000. Εγώ προτείνω να πάμε αύριο το πρωί στην Ταϊβάν, στην Κίνα, που έχει βγάλει στον αέρα στο 60 αεροσκάφη Μοιράζ 2000 Παύλα 5, συνολικού κόστους όλα 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια αύριο το πρωί να κόψουν το κεφάλι, να το βρουν και να πάνε να αγοράσουμε καινούργια αεροπλάνα. Δεν μπορούμε με κατευναστικές πολιτικές, με ευχολόγια και με προσευχές να πορευτούμε να σαν χώρα. Ένα δημοκρατικό Ισραήλ. Πρέπει να έχουμε οικονομία, λοιπόν, αποτρεπτική δύναμη ισχυρή και ενότητα. Άμα δεν έχεις ενότητα μέσα στη χώρα, δεν κάνεις τίποτα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με τη συνέχεια. Πάμε. Επανέλθαμε, κυρίες και κύριοι, για να πάμε σε κάτι πιο, ας το πούμε, χαλαρό από όλα αυτά, να δούμε τις κυρίες, τις γυναίκες, τις συζύγους και τις ίδιες στη δεξίωση εκεί που έγιναν όλα αυτά τα ωραία νανά για το ΝΑΤΟ. Βλέπουμε εδώ την αναμνηστική φωτογραφία, βλέπουμε εδώ τον κύριο Μητσοτάκη με την σύζυγό του να προσέρχονται στον Μπάκιχαμ. Να πούμε βέβαια ότι έχουν σχολιαστεί. Και το προηγούμενο, εγώ θέλω να δούμε και την πρώτη εικόνα, διότι είναι, όπως σωστά είπε κάποιος, το πρώτο που δείξαμε στην αρχή, σαν, και με όλους αυτούς, σαν εικόνα της αναγέννησης εδώ. Εδώ βλέπουμε τη Μελάνια με τον. Ο Μακρόν την καρφώνει τώρα, κανονικά. Παρακολουθεί ο Τραμπ. Παρακολουθεί. Δεν τον έχει πιάσει ακριβώς, γιατί είναι από πίσω. Έρχεται. Και υπάρχει και στον απόϊχο της βιογραφίας τώρα που βγήκε ευρέα που λέει ότι η Μελάνια κοιμάται σε άλλο δωμάτιο. Τα παρακολουθούμε και αυτά, Νανά, έτσι. Σε άλλα διαμερίσματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που παρακολουθείτε. Στο δωμάτιο λέει που κοιμάται η παιδερά του Ομπάμα. Υπάρχει η πολιτική. Υπάρχει και η παραπολιτική. Εννοείται. Και η παραπολιτική έχει ενδιαφέρον. Το παραπολιτικό έχει ενδιαφέρον. Και δεν είδαμε και τη σύζυγο Μακρόν. Πού ήταν η κυρία Μακρόν, Μπρεζίλ. Νομίζω την έφερε. Δεν την είδαμε. Πού ήταν τώρα. Να. Σας βλέπω με αγωνίες πάντως για τις εμφανίσεις του κυρίου. Να μην λες ότι δεν τα παρακολουθούμε. Βεβαίως και τα συγγνώμη, δεν υπάρχει δίκτυο στον κόσμο που να μην έχει μεταδώσει όλο αυτό το πρωτόκολλο υποδοχής από τη Βασίλισσα. Να πούμε καταρχάς κάτι. Να βλέπουμε φουλ εδώ, να τα βλέπουμε παιδιά όλα αυτά, διότι εντάξει, ένα φθαλμόλουτρο τώρα και εμείς από τα. Κοιτάξτε εδώ τώρα μεγαλεία, κοιτάξτε εδώ τουαλέτες.
Να, αυτά τώρα πόσες δεκάδες χιλιάδες είναι το κάθε φόρμα. Να πούμε ότι βάσει του πρωτοκόλου δεν πρέπει να υπάρχουν γυμνά μέλη των κυριών που να φαίνονται στο φακό. Ναι. Άρα το πρωτόκολλο το έχουν τιμήσει οι κυρίες οι οποίες έχουν βάλει οπάκι φάσματα και όχι διαφάνειες. Η κυρία Ερντογάν το έχει τιμήσει διότι δεν φαίνεται δέρμα. Όμως να πούμε κάτι, ότι η κυρία Μαέβα Μητσοτάκη είχε φορούσε ένα εξαιρετικό σουάσοβάς μεταξωτό ρούχο, το οποίο βέβαια νομίζω ότι όπως μετέδιδαν και οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τα γεγονότα στην Μεγάλη Βρετανία, είχε πάρα πολύ κρύο. Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω εδώ το ντύσιμο της... Την ασχολίας δεν σχολιάζεται. Το ντύσιμο της... δεν σχολιάζεται. Και από πίσω ακολουθούν δύο. Το φιόντο πώς το βλέπεις? Ναι, εντάξει, τι να... Και ακολουθούν είναι οι κυρίες της τιμής αυτές τώρα. Τι ακριβώς είναι? Οι ακόλουθοι θα είναι προφανώς. Λοιπόν, συγγνώμη, πάρα πολύ ωραία ντυμένη. Και πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά της και πάρα πολύ ωραία τα σκουλαρίκια και πάρα πολύ βάση του πρωτοκόλλου. Λοιπόν, εξαιρετική. Εξαιρετική. Πολύ ωραίο ρούχο. Ορίστε. Σοβάς και Παρισί. Και έβαλε καπαρτίνα από πάνω γυναίκα γιατί είχε πάρα πολύ κρύο. Ναι. Ενώ εδώ βλέπουμε την... Μίτλετον. Κυρία Μίτλετον. Όλες τα πράσινα είναι, γιατί? Όλες. Δεν είναι πράσινο. Τι σχέση έχει το ένα πράσινο Κυπαρισί με το άλλο ήταν πράσινο, η το τσαγαλί. Δηλαδή, θα σου δείξω σε λίγο τι λέγαμε στο Sky σήμερα. Με ένα τηλέφωνο από το διάλογο που ακούω μεταξύ σας. Προσπαθώ να μάθω. Αυτή τη στιγμή θέλω να μου κάνεις ερωτήσεις, Αντρέα. Η Μελάνια αυτό που φοράει είναι Κάπα Βαλεντίνο. Η απόχρωση είναι. Την έχει προλάβει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Θυμάστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με αυτό. Αυτά τα λένε κάποιοι της παρέας σου που τα έχω ακούσει από το πρωί, ότι το κίτρινο της Μελάνια θυμίζει όταν πήγε την να ορκιστεί η ζωή, που την κράζατε τότε τη γιατί ζωή. Γιατί το κίτρινο είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι μια Κάπα Βαλεντίνο πάντως, ζεστή. Ναι. Και πανάκριβη. Ναι, κοίταξε. Φαντάζομαι. Τώρα. Πόσο πάει τώρα το κάθε ή από αυτά. Ή 5 ή 7 χιλιάδες σύμφωνα με την Vogue που έβλεπα. Σύμφωνα με την Vogue. Για πάμε να δούμε και το άλλο που λέγαμε. Το 9 βίντεο, να δούμε λοιπόν πώς το τερμάτισαν κάποιοι άλλοι, γιατί εμείς κάνα σχόλιο να κάνουμε, τι άλλο να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Κυριάκος Μητσοτάκης με Μαρέβα Μητσοτάκη και το Ελισαβουλάκι, η Βασίλισσα Ελισάβετ, το Μπάκινγχαμ, με αυτή τη θεσπέσια εμφάνιση που για ακόμα μια φορά κούκλα. Η κυρία Μητσοτάκη μας έχει βάλει τα γυαλιά, γιατί προνόησε και ήξερε τι θα φορέσει η Βασίλισσα και έβαλε τα ίδια χρώματα πάνω κάτω πλάγια δίπλα. Εντυπωσιάστηκα από αυτή την εμφάνιση, δίνω 9 στο Μπάκινγχαμ. Έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά. Είδες που στο παγώ ότι έβαλε το ίδιο χρώμα γιατί ήξερε ότι η Βασίλισσα θα είναι στα πράσινα. Τώρα σε ρωτάω να σοβαρά. Θα πάω και στους άλλους. Όλο αυτό τώρα που είδαμε τώρα εδώ δηλαδή από το Sky. Κάνει καλό στην κυρία Μητσοτάκη, θεωρείς? Δεν ξέρω αν κάνει καλό στην κυρία Τσολάκη ο τρόπος που σχολιάζει. Στην κυρία Τσολάκη δεν μας αναπασχολεί. Στην κυρία Μαέβα Μητσοτάκη τι καλό να κάνει κακό? Συγγνώμη, φόρησε ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο και συνόδευσε τον πρωθυπουργό της χώρας. Άλλο σου λέω. Αυτό τώρα που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες από την εκπομπή του Sky με την κυρία Τσολάκη να κάνει αυτό το πράγμα τώρα, το show. Δεν νομίζω ότι θα εξαρτηθεί η εικόνα της κυρίας Μητσοτάκη. Καλό. Δεν μου απαντάς. Κυρία Χρυστοδουλίδη. Δεν βλάπτεται από το σχόλιο που κάνει η κάθε κυρία Τσολάκη, η κυρία Μαέβα Μητσοτάκη. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα. Θεωρώ ότι υποβαθμίζουμε το πάνελ μας. Με τον ενώ τα έχετε δει όλα και μας τα λέγατε γιατί, στο διάλειμμα. Γιατί το λέτε μας αυτό έχει τώρα? Πιο σοβαρούς, με συγχωρείτε κύριε Χρυστοδουλίδη, αλλά εσείς μας είπατε με ανατριχιά στοιχεία σε λεπτομέρειες τι βλέπατε και ακούγατε το πρωί. Μην μπλέκουμε το δημοσιογραφικό. Μην μπλέκουμε το δημοσιογραφικό επιτελείο του Σκάι. Υποβαθμίζετε τον εαυτό σας με αυτό που λέτε. Μην μπλέκουμε το δημοσιογραφικό
στοιχείο του Sky, τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους, με αυτό το πράγμα που βλέπουμε εκεί. Στο Sky καμία δεν είναι σχέση. Η εκπομπή όμως, άλλο πράγμα. Άλλο το ειδησιογραφικό μέρος, άλλο οι δημοσιογράφοι συνάδελφοι, άλλο η κυρία η συγκεκριμένη που δεν την ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Δημήτρη, δεν ξέρεις ίσως και άλλους, αλλά στο Sky είναι η εκπομπή. Ναι. Πάντως, όμως, δεν θα κατανοητό, το είπατε. Εγώ εκείνο που ξέρω και καταλαβαίνω είναι ότι ο κόσμος η κοινή γνώμη τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η κοινή γνώμη δεν είναι το κουτσομπολιό, μην το υποβαθμίζουμε εκεί. Ο κόσμος θέλει να ξέρει και να έχει εικόνα και πληροφόρηση για το πώς αντιμετωπίζονται τα δημοσία πρόσωπα και πώς σχολιάζονται, για να μην πω πώς βγάζουν κάποιοι τη γλώσσα έξω μέχρι το πάτωμα για να κλείψουν. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο γι' αυτό, να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε. Πάμε στις ρουκέτες Μανιαδάκη. Υπόθεση Νοβάρτης, αφού θέλετε να το σοβαρέψουμε. Για να δούμε πόσο σοβαρό τώρα είναι αυτό το έργο που βλέπουμε. Νομίζω πιο σοβαρό είναι το ντύσιμο των κυριών από αυτό που παρακολουθούμε την Νοβάρτης, αλλά τέλος πάντων. Και μετά μου λες. Έτσι λοιπόν, που έχουμε μπλέξει. Μανιαδάκης για το Λουπάκη. Έχουμε τις κάρτες να δούμε τι κατέθεσε τις καινούργιες θέσεις του κυρίου Μανιαδάκη. Να το δούμε. Πόσες είναι τελικά. Πάμε να το δούμε λοιπόν στην Επιτροπή για την Νοβάρτης, για τον Βαγγελόπουλο την Επιτροπή που αφορά τα θέματα της Νοβάρτης. Φέρεται να έδωσε την ακριβή διεύθυνση του διαμερίσματος κοντά στη Μιχαλακοπούλου που είχε ενοικιαστεί για να δίνουν καταθέσεις οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Επανέλαβε ότι οι εισαγγελείς στην προσπάθειά τους να του αποσπάσουν ενοχοποιητικά στοιχεία για τα 10 πολιτικά πρόσωπα του έλεγαν να μην φοβάται διότι θα εκλεγεί εκ νέου ΣΥΡΙΖΑ, του έλεγαν οι εισαγγελείς. Μετά την υπαγωγή του σε καθεστώς προστασίας, οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς του ζήτησαν να καταθέσει αν γνωρίζει για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και ειδικότερα για Σαμαρά, Γεωργιάδη, Στουρνάρα, Λοβέρδο και Βενιζέλο. Ο κύριος Μανιαδάκης φέρεται να είπε στην Επιτροπή της Βουλής ότι του ασκήθηκαν πιέσεις να καταθέσει για τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Επίσης, του έδειχναν υπουργικές αποφάσεις και υποστήριζαν ότι αποτελούν αυτές οι αποφάσεις προϊόν πολιτικής συναλλαγής. Αρνητική ήταν η απάντηση Μανιαδάκη σε ερώτηση που είχε να κάνει με το αν είχε δεχτεί πιέσεις από τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο σχετικά με τη διερεύνηση του σκανδάλου Νοβάρτης. Ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε αν του ασκήθηκε πίεση από τον πρώην υπουργό, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, απάντησε «Όχι, ούτε γνωρίζω αν ασκήθηκε σε άλλους». Δημήτρη Λάπα, τι συμπέρασμα βγάζουμε, αν βγάζουμε. Λοιπόν, συμπέρασμα δεν μπορεί να βγάλει κανείς. Αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να βγάλει μόνο κάποιος σαν συμπέρασμα είναι αυτό το οποίο διέπει την ανθρώπινη φύση πολλές φορές και όταν μάλιστα θέλεις να χρησιμοποιήσεις πολιτικές καταστάσεις και μέσα. Απλό το ερώτημά μου. Δεν ξέρω ποιος τα έχει πάρει και ποια είναι η διαδικασία όλη. Ο κύριος Μανιαδάκης βγαίνει σήμερα που είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ναι, και καταχαιριάζει και δίνει το ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία του Λουπάκη ότι του είπα να κάνει αυτά, αυτά, αυτά και αυτά. Ναι, αλλά για τον Παπαγγελόπουλο λέει δεν καθαρός. Ξέρω. Ναι, καθαρός. Μην και επειδή η Επιτροπή, τώρα συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά η Επιτροπή να ξαναπούμε ότι αφορά τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ναι. Άρα ενδεχομένως στο κομμάτι που αφορά τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης αναπληρωτή, τον ξεπλένει, τον καθαρίζει. Ναι. Άρα λοιπόν, με όσο λέω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σίγουρα σκάνδαλο υπάρχει, σίγουρα κάποιοι τα έχουν πάρει. Εάν θέλουν, ας πάνε στην τακτική δικαιοσύνη εκεί που θα πας εσύ και εγώ, αν κατηγορηθούμε, να γίνει όλη η διαδικασία και να επιληθούν οι τιμές που πρέπει. Τώρα, τον κύριο Μανιαδάκη προσωπικά δεν τον εμπιστεύομαι. Και δεν τον εμπιστεύομαι τον κάθε κύριο Μανιαδάκη. Πρώην προστατευόμενος μάρτυρας, έγινε προστατευόμενος, έφυγε ο προστατευόμενος, του έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, συζήτησε όμως με την Τουλουπάκη, αλλά μετά βλέπει ότι βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Και ενώ του είχαν πει θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, θα γυρίζει και τους δίνει. Προσαρμόζεται. Ανδρέα. Λοιπόν, στείλτε να στη δικαιοσύνη κατευθείαν τον κάθε κύριο Μανιαδάκη. Θα πάει νομίζω αυτό. Ναι. Χωρίς προανακριτικές και αυτά και χωρίς να του επιτρέπεις να δημιουργεί κλίμα υπέρ του ή εναντίον κάποιον άλλον. Μάλιστα. Τον κάθε κύριο Μανιαδάκη λέω. Ανδρέα. Εγώ νομίζω πως είναι μια διαδικασία ακόμα στην αρχή της. Ο κύριος Μανιαδάκης έδωσε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για πού συναντιόντουσαν, για πού τους καλούσε τους προστατευόμενους μάρτυρες, κυρία Τουλουπάκη και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά μπορούν να ερευνηθούν.
από τις αρχές και να διαπιστωθεί η αλήθεια. Οι κατηγορίες είναι βαριές, όντως είναι βαριές. Ότι τον πίεσαν. Είναι και ο κύριος Μανιαλάκης. Είναι κατηγορούμενος. Ναι, λέω, τώρα, λέω, αυτό. Σχολιάζω αυτό που είπα. Ξαναλέω στην θέλω Επιτροπή, ο κατηγορούμενος εισαγωγικά, ναι, αλλά είναι ο Παπαγγελόπουλος. Θέλω να φτάσω εκεί. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μανιαδάκης δίνει την κυρία του Λουπάκη και τους δικαστές ανακριτές. Δίνει εκεί. Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται πιο πέρα. Όταν θα έρθουν να καταθέσουν η κυρία του Λουπάκη, οι δικαστές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, θα δούμε εκεί αν μπορούν να συνδέσουν αυτές τις κατηγορίες με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Είναι τώρα ο κύριος Μανιαδάκης, δίνει τους δικαστές. Όταν θα έρθει η ώρα των δικαστών, θα πάμε στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Θα δούμε, θα πάμε στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Έχουμε, προς τον παρόν δεν αυτό πάει ο Μανιαδάκης. Πώς θα πάει ο Μανιαδάκης, ήξερε τον Παπαγγελόπουλο. Ο Παπαγγελόπουλος έδινε εντολές στους δικαστικούς. Ναι. Οι δικαστικοί ακολουθούσαν αυτές τις εντολές. Αυτό είναι το κατηγορητήριο στην ουσία. Ρε Ανδρέα, πριν από 10 μέρες λοιπόν αθώθηκε πανψηφία ο κύριος Διώτης για το καραμπινά, το θέμα της λίστας Λαγκάρντ, που ήταν πιο χειροπιαστό, δεν ήταν. Και τον αθώσανε τώρα. Ναι, πώς μην δεν μιλάμε έχει. Όμως για το ένα θέμα άλλο. Έχουμε ένα διαφορετικό θέμα εδώ. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Είμαι στο φοβάμαι. Πρώτο στάδιο. Αυτό φοβάμαι. Θα πάμε στο δεύτερο και θα δούμε τι θα γίνει. Κύριε Χρυστοδουλίδη, εγώ φοβούμαι ότι στο τέλος λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, στρογγύλεψε λίγο, 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 στο τέλος. Αυτή η ιστορία έχει στρογγυλευτεί εξ αρχής. Έτσι, όταν τέθηκε η πρόταση της Εξεταστικής της Προανακριτικής Επιτροπής από την Νέα Δημοκρατία, που έβγαλε τον κύριο Τσίπρα απ' έξω, επέλεξε τον κύριο. Τώρα η αίσθησή μου είναι ότι ασκείται. Τώρα η αίσθησή μου είναι ότι ασκείται με αλφαγιώτα μία πίεση στην κυρία του Λουπάκη. Λοιπόν, κύριε Καψαβέλη, να σας πω τελικά. Τι διερευνάμε αυτή τη στιγμή στην Προανακριτική Επιτροπή? Το σκάνδαλο λέει Νοβάρτης. Όχι, όχι το σκάνδαλο Νοβάρτης. Το παραδικαστικό κύκλωμα ουσιαστικά. Το παραδικαστικό κύκλωμα τελικά θα την πληρώσει η κυρία του Λουπάκη στο τέλος. Θυμηθείτε θα την πληρώσει. Εγώ έτσι πιστεύω. Μα δεν μπορεί η Βουλή, η προανακριτική, να κρίνει την κυρία του Λουπάκη. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Όχι, λέω ότι πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Θα τη βγάλει καθαρή ο κύριος Παπαγγελόπουλος και τελικά όπως θα πάει ο φάκελος, δεν ξέρουμε ποια εισήγηση τελικά. Στην τακτική δικαιοσύνη, αυτό που θα δούμε κανένα 2-3 πρόσωπα από το δικαστικό σώμα και κανένα πολιτικό. Πάει αυτό. Πολύ αισιόδοξο είστε. Είμαι αισιόδοξο, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα χάσιμο χρόνου, όλο αυτό που γίνεται στην Προανακριτική Επιτροπή. Έπρεπε κατευθείαν, όπως έχει πει και πόσες φορές και ο Κυριάκος Βελόπουλος, και γι' αυτό κιόλας και απήχε και από την ψήφιση της συγκρότησης επιτροπής, της Προανακριτικής Επιτροπής. Δήλωσε παρόν, αν θυμάστε, κύριε Καψαμπέλη. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί ακριβώς πιστεύουμε και πολύ σωστά ότι τέτοια θέματα πρέπει να πηγαίνουν στην τακτική δικαιοσύνη. Διότι μάλιστα, τι έχει δείξει η ιστορία τόσα χρόνια. Καλά. Είδαμε και στη Siemens τώρα. Επειδή λέμε για την τακτική δικαιοσύνη τώρα. Όσοι πήγανε φυλακή, κυρία Καψαμπέλη, πήγανε επειδή το διερεύνησε το αδίκημα, ή είτε η δικαιοσύνη, ή από λάθος, ή από δημοσιογραφική. Να. Υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτό έχει δείξει. Υπάρχει μια πυρηνική πεποίθηση στην κοινωνία ότι όσο μεγαλύτερος θόρυβος γίνεται για ένα τόσο σκάνδαλο, μεγαλύτερο είναι και το κουκούλωμα. Τόσο μεγαλύτερο είναι το κουκούλωμα. Και ενώ αυτή η ιστορία ξεκίνησε να έχει σχέση με κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ιερό, το φάρμακο και τη σχέση του φαρμάκου με τον ασθενή και τη σχέση του γιατρού ασθενή και φαρμάκου, έχει πάει να αφορά ένα παραδικαστικό κύκλωμα. Αφορά τον πυρήνα της δημοκρατίας, που είναι η ανεξαρτησία της δικαστικής με την εκτελεστική εξουσία, και τελικά θα χαθεί όλο. Μάλιστα. Και επειδή λέμε τώρα για τα κουκουλώματα, πάμε στο άλλο κουκούλωμα, το οποίο είναι απροκάλυπτο, με τον φίλτατο κύριο Διαμαντάρη. Δεν τον ξέραμε. Μέχρι προχτές το όνομα ήταν άγνωστο στην ευρύτερη πολιτική κοινωνία. Λέγαμε λοιπόν χθες ότι ο κύριος Διαμαντάρης, συζητώντας για το βιογραφικό του και τα προγενέστερα, ότι χρησιμοποιούσε τον όρο απόφυτος του Queen's College της Νέας Υόρκης και του Πανεπιστημίου της Κολούμπια. Βλέπουμε εδώ το βιογραφικό, το οποίο ο κύριος Διαμαντάρης ως εκδότης του Εθνικού Κήρυκα, αυτό είναι από το 2000, αν μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά, είναι από το 2013 νομίζω κιόλας, έτσι. Επάνω. Είναι Δεκέμβριος του 2013. Ναι.
Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος του 2013, σε ανύποπτη χρονική στιγμή, για να μην λέει, γιατί τώρα ο Ανδρέα Κωνσταντάτη, ο κύριος Διαμαντάρης, λέει ότι, ρε παιδιά, μια παρερμηνία έγινε, λάθος έγινε με την ανάρτηση του βιογραφικού μου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ έχουν ανακύψει και άλλα θέματα, με τις χρονολογίες, με τις ημερομηνίες, με τα πτυχία. Αλλά εδώ, αμέσως, το καραμπινάτο είναι ότι ο άνθρωπος έλεγε φόρα παρτίδα ότι είναι απόφυτος και ότι έχει MBA από το μεταπτυχιακό από το Κολούμπια τόσα χρόνια. Νομίζω πως θα πρέπει να διευκολύνει τον κύριο Μητσοτάκη και να αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη. Κύριε Χρυστοδουλίδη, σαφές αυτό που λες. Και αν δεν το κάνει, Ανδρέα, τι πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός, γιατί τον κρατάει. Θέμα του Πρωθυπουργού από εκεί και πέρα και θα υποστεί και το κόστος. Τι θα κάνει. Υπάρχει ένα κόστος για όλα αυτά. Πολιτικό κόστος. Υπάρχουν σχέσεις του κ. Διαμαντάρη, γιατί δεν ξέρω εγώ, με τον Πρωθυπουργό, με τον κ. Μητσοτάκη. Εγώ τα είπα χτες, κ. Χρυστοδουλίδη. Αυτό εντάσσεται. Συγγενικές. Αυτό εντάσσεται. Ο κ. Διαμαντάρης έχει παντρευτεί την εξαδέλφη του κ. Μητσοτάκη. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Γενικά αυτό εντάσσεται. Την ανιψιά τη Μαρίτα. Αυτό εντάσσεται στη συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε και τις προάλλες με τους διοικητές των νοσοκομείων. Αν υπάρχουν αξιοκρατικά κριτήρια, τι βιογραφικά είχαν. Έρχεται και αυτό και δεν υπάρχει. Και γενικά τι βλέπουμε. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που ουσιαστικά εκεί που είχε σηκώσει τη σημαία περί αξιοκρατίας, αριστείας και όλα τα σχετικά, βλέπουμε τώρα μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας μερικά φάλτσα. Φάλτσα τα οποία... Ότι οθεί τον κόσμο, κύριε Χρυστοδουλίδη, να πει σε 5-6 μήνες από τώρα που είσαι Αλέξη. Καλά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Καλά. Εάν δηλαδή πολύ τα βάλετε το ένα πίσω από το άλλο. Όχι, πολύ εύκολα ξεχνάς. Είναι σαφές αυτό που λέω. Είναι σαφές αυτό που λέω. Ότι όταν βγάζεις ένα κόμμα. Όταν βγάζεις. Προφανώς, άκουσε με όμως. Όταν βγάζεις ένα κόμμα που ευαγγελίζεται αριστείες, α, β, γ, δ πράγματα και βλέπεις ότι από αυτά τα οποία σου έχει πει δεν έχει κάνει τίποτα επί της ουσίας στην πράξη. Τίποτα. Και προκαλώ οποιονδήποτε να μου πει τι έκανε. Λοιπόν, δικαίως δεν τον ξανασπρώχνεις τον άλλον απίσω. Πείτε μου. Γιατί δεν έχει κάνει κάτι. Αδίκως. Γιατί έκανε. Να τον σπρώξεις προς τα πίσω, αλλού να τον σπρώξεις. Μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μιλάμε για περιπτώσεις στις διοικήσεις των νοσοκομείων, όπου υπήρξαν φάουλ. Ναι. Το έχουμε πει εδώ πέρα εδώ. Ναι. Μιλάμε για τον υπουργό, τον υφυπουργό. Από τον Μελιάρη, μιλάμε για τη συμφωνία των Πρεσπών, μιλάμε για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών. Είναι προεκλογική συμφωνία. Μιλάω γενικά. Μιλάμε για την... πως μιλάς για την αξιοκρατία. Για την αξιοκρατία. Για την αξιοκρατία και την αριστεία, είπες. Ναι. Και την αριστεία. Μιλάω για την γενικότερη πολιτική εξαγγελία. Και λέω ότι από αυτά που έχει εξαγγείλει, τι έχει κάνει. Πείτε μου, τι έχει κάνει. Γενικά, έχει κάνει τώρα να ξαγίνει. Μείνουμε εδώ στα πρόσωπα. Πάμε στον κύριο, πάμε στο θείος του, δεν είναι. Το έχει κρίνει, το κρίνουν οι πολίτες με 60-65% που λένε υπέρ του. Άστο το 60-65%. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το θείο του Πρωθυπουργού τώρα. Για τον κύριο Διαμαντάρη, τον υφυπουργό απόδημου ελληνισμού. Πρέπει να γυρίσει, όπως είπε και ο Ανδρέας πολύ σωστά, στη Νέα Υόρκη. Να ασχοληθεί με την εφημερίδα του εκεί, μπορεί να προσφέρει, θα συμμετέχει σε διάφορα φόρα ως εκδότης, ως μέλος της τοπικής εκεί κοινωνίας, της ομογένειας. Ο άνθρωπος θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Μάλιστα. Δεν έχει νόημα να μείνει εδώ πέρα. Να, πάντως επειδή είπε ο Δημήτρης για το πώς αντιδρά ο κόσμος, εγώ για να βάλω και αυτό το θέμα στο τραπέζι, η αίσθησή μου είναι ότι μπορεί... Όντως το ένα φάλτσο να διαδέχεται το άλλο, αλλά το να βγαίνει από την άλλη μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ και να γίνεται ο τιμητής τώρα θέλοντας να ξεχάσουμε τι κάνανε επί 5 χρόνια τους αλαμιγάτους, αυτό που είπε και ο Ανδρέας, τους γεωρισμούς, φίλους, φίλες. Η κυβέρνηση μας κάνει να πάμε να το ξεχάσουμε. Τον κύριο Στέλιο Παπά, όλα αυτά κλπ. Μήπως δηλαδή είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και ο κόσμος πάει σε άλλες λύσεις δηλαδή. Ούτε στον έναν ούτε στον άλλον. Η εξουσία την ίδια τακτική πάντα έχει. Δεν έχει διαφορετική τακτική. Αλλά να ρωτήσω κάτι που δεν το κατάλαβα. Γιατί είναι θείος του Μητσοτάκη και όχι ξάδερφος ο Διαμαντάρης. Έχει παντρευτεί την ξαδέρφη του. Αυτό είπατε. Άρα
Είναι ξάδερφος, όχι θείος. Ξάδερφος, ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, γιατί τον είπε... Ναι, όχι, έχεις αγωνία τώρα, εσύ μα τώρα... Ναι, γιατί με μπέρδεψε ο Δημήτρης. Αυτά κάνει. Μα ο κύριος Διαματάρης τώρα, γιατί να θέλει να έχει περισσότερες ευθύνες πάνω του. Καλά δεν είναι. Αναρωτιέμαι πραγματικά. Από τη μία είναι εξαιρετικά εξαντλητικό να ασχολούνται οι πρωθυπουργοί και οι βουλευτές με το να βολέψουν τους συγγενείς, ό,τι και να δηλώνουν ότι είναι. Δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, αριστοκεντρώοι. Εκεί εξαντλείται όλη τους η ενέργεια. Κύριε Χρυστοδουλίδη, θα γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, αυτό που λέει ο Δημήτρης Λάπας. Δεν ξέρω αν θα γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Παναγία μου. Αυτό δεν ξέρω αν θα γυρίσουμε και εύχομαι να μην γυρίσουμε ποτέ. Το θέμα είναι συγκεκριμένο, ότι ξεκινάς μετά τις εκλογές με ένα πρόγραμμα και τελικά μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το ένα μετά το άλλο, το κάνεις κολοτούμπα. Πού να αρχίσουμε? Τι έλεγες προεκλογικά για τη συμφωνία των Πρεσπών, τι έλεγες για το λαθρομεταναστευτικό, τι έλεγες για την αξιοκρατία και την αριστεία. Και θα σας πω το εξής, δείτε τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά την Κυριακή που έκλεισε το συνέδριο, για να καταλάβετε κάποια πράγματα που βράζει ο κόσμος. Με πάτε τώρα σε άλλο θέμα. Ναι, δεν όχι, θέλω τώρα να πω ότι έδωσε μηνύματα εδώ και καμπανάκια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό λέω. Εδώ στο συγκεκριμένο τώρα Διαματάρης, γιατί δεν φεύγει. Ο κύριος πρέπει να αποχωρήσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι φάρτσο. Πρέπει να τον διώξει ο Μητσοτάκης. Τελικά, πρέπει να αποχωρήσει. Τι συζητάμε? Στο DNA του πολιτικού μας συστήματος υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν διορισμοί του ξαδέλφου, του θείου, του μανάβη της γειτονιάς. Εδώ η κυβέρνηση, Ανδρέα, ο κύριος Πέτσας βγήκε και χθες και έτσι όπως τα είπε δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει ο άνθρωπος. Μας είπε πάντως ότι το θέμα λέει είναι λήξαν. Έγινε μια παρανόηση. Καλά, για να γίνεις και υπουργός δεν χρειάζεσαι να έχεις και μεταπτυχιακό. Ο κύριος Πέτσας είναι πρόσωπος της κυβέρνησης και θα πει αυτό που πρέπει να πει. Κύριε Καψαβελή. Απόφυτος του Queen's College και του Columbia. Ο θόρυβος που γίνεται από κάτω μπορεί να αναγκάσει πρωθυπουργούς να αλλάξουν απόφαση. Του Columbia. Όχι. Ναι. Λοιπόν, και λέω εγώ, για να γίνεις υπουργός δεν χρειάζεται να έχεις και μεταπτυχιακά και MBA και τα λοιπά. Μισό λεπτό. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και ένας υπουργός όπως το έχουμε δει και σε δόση. Και να πεις έχω τελειώσει αυτό και δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται τυπικά προσόντα. Γιατί το έχει κάνει εσείς λέτε? Και όχι τώρα, το έχει κάνει από το παρελθόν. Αυτό πρέπει να το ερευνήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας και κανένας άλλος. Για ποιο λόγο το έχει κάνει. Πάντως δεν τιμάει ούτε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας κάτι τέτοιο. Και επειδή τα κρούσματα είναι συχνά, μάλλον... Τι να σας πω, πάντως επειδή το λέτε, από ό,τι διάβαζα με τον κύριο Μητσοτάκη λόγω και της ευρύτερης οικογενειακής εκεί συγγένειας σχέσης, είχανε και με τον Μαγαρίτη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαν φιλική σχέση. Άρα δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, ξέρανε τι έχει και τι δεν έχει ο καθένας. Αν δεν ψάχνει και ο καθένας το φίλο του αν έχει πάρει ό,τι πτυχίο ή όχι, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα τόσο ψάχνεις. Τώρα όμως, κοιτάξτε... Ισχύει και το άλλο, παίρνει το φίλο σου για να σου πω ποιος είσαι. Ναι, αλλά τώρα βγήκε το θέμα γιατί έγινε υφυπουργός. Ναι. Γιατί ανέλαβε μία υψηλή θέση στην κυβέρνηση. Και σεντράρισε εκθέτει το φίλο κανέναν σου. Βρε, όταν ήταν ιδιοκτήτης διευθύντης εφημερίδας. Ναι, ναι, αν όλο το έχει παιχνίδι... τώρα το πτυχίο του Κολούμπια ή αν έχει το εθνικός κήρυκας έκανε παιχνίδια. Εκδότης εφημερίδας, συγκεκριμένης εφημερίδας. Δεν ενδιαφέρει κανέναν σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Ανδρέα μου, ξέρεις γιατί τον κάνανε υπουργό? Γιατί κάθονται και εξαργυρώνουν το παιχνίδι που έκανε ο εθνικός κήρυκας στην Ομογένεια. Αυτό είναι. Και για να τον χρησιμοποιήσουν τον κύριο Διαμαντάρη με την εφημερίδα του εν ώψη της ψήφου των Ομογενών, γι' αυτό τον κάνανε. Μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δίκιο έχεις. Μια χαρά είναι ο συλλογισμός. Αυτό είναι. Και γιατί ήξερε την Ομογένεια. Και γιατί μπορούσε να εξαργυρώσει κουκιά. Και γιατί μπορούσε να έχει συσχερούς δεσμούς με την Ομογένεια. Να πω μια κουβέντα. Γιατί το αποκλείεις αυτό? Όπως ο 80χρονος δεσμούς με την Ομογένεια, η οποία το Μητσοτάκη και του είπε: θα σου δώσω 1000 ψήφους, αλλά θέλω να με κάνεις υπουργό. Αυτό το πράγμα το ίδιο έκανε ο ίδιος ο Μητσοτάκης με τον ξάδερφό του. Συναλλαγή δηλαδή. Συναλλαγή είναι. Και μήπως επειδή υπήρχαν και οικογενειακές σχέσεις έχουν γίνει και διάφορα... Νομίζω πως πάλι επιμένω και λέω, χρειαζόταν να γράψει ένα ψεύτικο τίτλο. Θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτό. Άλλο είναι το ερώτημα τώρα. Ξαναλέω το εξής, κύριε Χρυστοδουλίδη και αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Διαματάρης έγραφε τόσα χρόνια κάτι ψευδές ανυπόστατο. Ναι. Εντάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης και η οικογένεια Μητσοτάκη τι όφιλε στον κύριο Διαματάρη και τον έκαναν υφυπουργό
όντας. Γιατί είχε ισχυρούς δεσμούς με την Ομογένεια. Και την οποία, στην οποία προσβλέπει. Ωραία. Τώρα ο γιατί δεν τον διώχνει. Με την ψήφο των Ομογενών. Τώρα γιατί δεν τον διώχνει. Με την ψήφο των Ομογενών. Μα απλά. Γιατί στην ψήφο των Ομογενών. Δηλαδή υφίσταται όλο αυτό το κόστος η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Δεν το περίμενε ότι θα βγει αυτό προφανώς. Δεν είχε υπολογίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Μήπως έχει βοηθήσει ο κύριος Διαματάρης και σε διάφορα προσωπικά θέματα τα Μπορεί όλα να έχουν συμβεί. Ακόμα και στο Χάρβαρντ, μήπως βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει όταν πήγε, γιατί ήταν ισχυρός παράγων. Είχε άκρες στην Αμερική. Το έχετε διαμαντάρει ψηλά στην δισογραφία το θέμα του κύριου Διαματάρη. Εγώ λέω τώρα τι παρασκήνιο υπάρχει. Λοιπόν. Τι παρασκήνιο μπορεί να υπάρχει, τι ερωτήματα γεννώνται, διότι το να είσαι κολλημένος εκεί την ώρα που σου κάνει τεράστια ζημιά και να μην μπορείς να τον διώξεις και να του πεις κουμπάρε, εξάδερφε, τι είσαι, δεν μου αδειάζεις λίγο τη γωνιά γιατί έχω τεράστιο πρόβλημα. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Υπάρχει η ευτυχία της παρέτησης, έτσι δεν είναι ανάγκη να το δεν πει. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό. Φαίνεται. Όταν έχεις εδώ είναι η αναισθησία της καρέκλας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο, αλλά στο σύμπλεγμα. Είναι στο Αιγαίο το Καστελόριζο. Πείτε μου εσείς, σας παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη. Γεωγραφικά λέτε. Γεωγραφικότατα, βεβαίως. Γεωγραφικά. Προφανώς γεωγραφικά. Είναι ελληνική επικράτεια. Είναι ελληνική επικράτεια το Καστελόριζο. Βεβαίως έχουμε τις εθνικές μας θέσεις. Και για την αποκλειστική οικονομική, ζώνη, και τώρα δεν είναι, νομίζω. Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και επειδή λέγαμε προηγουμένως για την εικόνα που δημιουργείται από την κυβέρνηση, όταν υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις ακόμα και τώρα σε αυτή τη συγκυρία, την κρίσιμη εθνική συγκυρία από το πρώην υπαρχηγό του κυρίου Τσίπρα, υπαρχηγός του κυρίου Τσίπρα ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς και σημερινό κορυφαίο στέλεχος αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Χρυστοδουλίδη. Κύριε Καψαπέλη. Πού να γυρίσεις πίσω σε αυτός, θα γυρίσεις. Μα εδώ έχουν πει χειρότερα. Θέλετε να σας θυμίσω υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ τι έχουν πει κατά καιρούς σε κρίσιμες φάσεις, σε φάσεις προς συναντήσεων με τον Ερντογάν. Μιλήσανε για ότι η Τουρκία έχει μεγάλη ακτογραμμή, άρα και αυτή έχει ζωτικά. Για τον κύριο Κοντζιά, λέτε. Βεβαίως, για τον κύριο Κοντζιά. Τώρα που μετά την ο κύριος Κατρούγκαλος είπε για μονοφαγάδες. Στο σήμερα, λοιπόν, κύριε Χρυστοδουλίδη. Ναι, θέλω να πω ότι με τέτοιες δηλώσεις που έχουν κάνει οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πραγματικά είναι θράσος τώρα να συζητάει ο κύριος Παπάς και να λέει αυτά που λέει. Έτσι. Και είναι λάθος πολιτικά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή να λες ότι το σύμπλαγμα των Δωδεκανήσων δεν ανήκει στο Αιγαίο. Αυτό δηλαδή που το είπε, τι ήθελε να δείξει, ότι ξέρει γεωγραφία. Αυτό είναι εντελώς πολιτικά λάθος να πεις κάτι τέτοιο. Βούτυρο στο ψωμί των Τούρκων την ώρα που γίνονται. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Ότι είναι ερασιτεχνισμός και ευτυχώς. Μήπως έχει σκοπιμότητα. Είναι απλώς ερασιτεχνισμός. Είναι βλακεία, και ερασιτεχνισμό. Εγώ το βλέπω στην καλοπροαίρετη διάσταση. Λοιπόν, τέτοιου είδους δηλώσεις και οι δηλώσεις όπως έκανε και ο κύριος Τσίπρας σήμερα, λίγο πριν τη συνάντηση του Πρωθυπουργού στο ΝΑΤΟ, επίσης θεωρώ ότι και αυτές είναι κατάπτυστες και δείχνουν έναν άνθρωπο επικίνδυνο, θα έλεγα. Και μήπως αυτά επιβεβαιώνουν την άποψη ότι δεν έπρεπε να γίνει συνάντηση, εν πάση περιπτώσει, αδερφέ Κωνσταντάτε. Ναι, νομίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα είχε μια πιο ανοιχτή διάθεση απέναντι στην Τουρκία. Θύμισε ο κύριος Χρυστοδουλίδης τι έλεγε ο κύριος Κοντζιάς. Λένε, μην είμαστε μοναχοφάιδες. Ναι. Στην περιοχή της ΑΟΣ, όπου βρίσκεται το Καστελόριζο. Και τώρα για αυτή την περιοχή. Μαθαίνω ότι ο κύριος Κοντζιάς διαρρέει, άκουσον, ότι είναι ανήσυχος για τις εξελίξεις. Ναι. Δηλαδή. Και κατόπιν ο κύριος Κοντζιάς είχε μια πρόταση. Να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ το Ιόνιο. Και ο κύριος Τσίπρας, για να μην προκαλέσει τον κύριο Ερντογάν, αρνήθηκε να προχωρήσει. Έφυγε ο κύριος Κοντζιάς στο Υπουργείο και αρνήθηκε να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο κύριος Παπάς τώρα, το οποίο πολιτικά είναι. Δεν είναι σωστό πολιτικά. Θυμόμαστε ότι τελευταία φορά που είχε πάει ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Ερντογάν, μίλησαν κατηδίαν επί μιάμιση ώρα. Όσοι μίλησε σήμερα, οι δύο αντιπροσωπείες.
επί μια μισή ώρα και καμία ενημέρωση δεν έγινε για εκείνη την συνομιλία προς την αντιπολίτευση, προς τον ελληνικό λαό, προς κανέναν. Φεβρουάριο του 19. Υπήρξε σήμερα μια συνάντηση. Ναι. Αν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να γίνει, κρίνεται. Αλλά θα υπάρξει ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών για το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης. Είναι δύο διαφορετικές πολιτικές. Όταν ψάχνεις συνενόχους, αυτό κάνεις. Τι εννοείς, ενώ δηλαδή, όταν δεν ψάχνεις συνενόχους, κρίνεσαι και τα κρατάς εσύ για τον εαυτό σου. Τι συνομίλησε με τον κύριο Ντογκάν ο Τσίπρα? Πρωθυπουργός Ελλάδος ήταν. Ωραία, θεωρώ. Ήταν Πρωθυπουργός Ελλάδος. Ότι και όφιλε να ενημερώσει. Θεωρώ τα ότι η βλακεία και η πολιτική ανεπάρκεια δεν είναι χαρακτηριστικό μιας κυβέρνησης, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κοινό χαρακτηριστικό και των δύο. Και νομίζω, η βλακεία και η ανεπάρκεια. Αυτό που γίνεται τώρα, σήμερα, η ενημέρωση. Αν με αφήσεις να τελειώσω. Οφείλεται η ενημέρωση. Ο Τσίπρας δεν μίλησε, δεν ενημέρωσε κανέναν, τουλάχιστον να το ξέρουμε εμείς ότι δεν ενημέρωσε κανέναν, γιατί πίσω στο παρασκήνιο κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργήσε ο τότε Πρωθυπουργός Τσίπρας. Όχι, με τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν δεν ενημερωθεί ο πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ξέρεις, εάν, άσε με να τελειώσω, να ακούσει ο κόσμος τι λέω. Σ' ακούσανε. Δεν ξέρεις αν ο Τσίπρας στο παρασκήνιο ενημέρωσε το Μητσοτάκη και τα είχαν βρει. Μα το λέει το ο άνθρωπος. Ποιος το λέει. Ποιος το λέει. Και γιατί τον εμπιστεύεσαι? Μα με συγχωρείτε, παρακαλώ. Γιατί αυτό διέψευε ο Τσίπρα. Και τώρα έλεγε ο Τσίπρα και έλεγε ο Κυριακάκη. Σε κάλεσε και στάπα. Άσε με να τελειώσω. Άκουσε με. Συνενόχου ψάχνει. Δεν στέκουν. Η Νέα Δημοκρατία ψάχνει συνενόχου. Στέκουν αυτά. Εάν όμω δεν ενημέρωνε ο κύριο Δένδια μεθαύριο, θα τον κατηγορούσαν όλοι για μυστική διπλωματία. Το τι θέλει. Δεν γίνεται τώρα. Όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε και τώρα. Που είναι παγερά διάφορο αν θα ενημερώσει ο Δένδια ή ο Μητσοτάκη. Πρέπει να είμαστε. Αυτά τα πράγματα που ξέρεις και ξέρω και θα πούνε αυτά τα πράγματα πρέπει τα οποία θέλουν. Όσο και να μιλάς πάνω μου, εγώ θα το πω. Και ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης θα πούνε αυτά που τους είπε είτε ο Τραμπ είτε η Μέρκελ. Μάλιστα. Να πούνε. Ο Τσίπρας είναι διαλογική κίνηση. Είναι η βλακεία και η προδοσία χαρακτηριστικό δείγμα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Όταν επίσης ενότητα και συνένεση πρέπει να ενημερώνει. Την ενότητα έχει ενημερωμένους πολιτικούς, ενημερωμένους πολίτες. Αυτό θέλει η δημοκρατία. Αυτό σημαίνει και δημοκρατία. Η κυβέρνηση το κάνει της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ λοιπόν, Νανά, ένα γρήγορο σχόλιο και από σένα, αλλά δεν άκουσα κανένα να αναφέρεται, λέτε για τον Δένδια, για τον Κουτζιά κλπ. Δεν είπα τίποτα για κανέναν. Δεν λέει κανείς για το ρόλο του κυρίου Ντόκου, ο οποίος είναι ο σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη λοιπόν, και ο οποίος κατά τη δική μου εκτίμηση θα συνεχίζει τη γραμμή των προηγούμενων στη λογική της συνεκμετάλλευσης, συνδιαχείρισης κλπ. Κατά με υπάρχει μια αρνητική συσσαγωγικά συνέχεια από την προηγούμενη κυβέρνηση και είπα και από την αρχή ότι εκεί μας πάνε. Άρα δεν είναι ο παπάς. Μας πάνε, δεν είναι μόνο ο παπάς, όλοι είναι και οι πρώην και οι νυν. Είναι η ίδια γραμμή, το ίδιο, το ίδιο πλάνο. Τη συνεκμετάλλευση δεν θα την αποφασίσει ούτε η ελληνική πλευρά, ούτε η τουρκική πλευρά. Τη συνεκμετάλλευση θα την αποφασίσουν άλλοι για μας. Αυτό... Ναι, λέω τι προετοιμάζεται και επειδή βλέπουμε ναι, ο κύριος Δένδιας είναι στο προσκήνιο, από δίπλα είναι ο κύριος Ντόκος, ο οποίος υποστηρίζει ανοιχτά την είναι μια γραμμή. Λογική σκέψη αυτή που κάνετε, δεν κύριε Καψαβάλη. Δεν υποστηρίζουν συνεκμετάλλευση, υποστηρίζουν διαπραγματεύσεις. Ναι, αυτό αλλά... είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα. Σημαίνει ότι εγώ και η Τουρκία κάνουμε μια εταιρεία και εμετελευόμαστε το Αιγαίο, την ΑΟΣ, οτιδήποτε. Μάλιστα. Αυτό είναι στην εκμετάλλευση. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μην επανερχόμαστε. Το Διεθνές Δίκαιο λέει ότι πρέπει να έχεις επαφές με την απέναντι πλευρά για να καθορίσεις την ΑΟΣ. Πάμε να δούμε για να κλείσουμε λοιπόν και ένα άλλο εσωτερικό θέμα εν ώψη των γιορτών. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό είναι μια κουνουποπαγίδα. Να μας πει η Νανά, είναι η κεντρική δρόμη της Αθήνας. Να σας πω κάτι, είναι η Βασιλής Σοφίας. Με καταστροφικό φωτισμό, ένα βράδυ, επειδή συνήθως γυρίζω πάντα από εκεί έτσι, και η Βασιλή Σοφία ήταν ένας από τους ωραιότερους δρόμους στα Χριστούγεννα και πάρα πολύ ωραίος στολισμένος. Και βλέπω αυτό το στολισμό κρεοπολίου, όπου είναι τρεις γραμμές με μπλε φώτα, τα οποία γίνονται μπλε, πιο μπλε, λευκά. Ναι. Και αυτό, λέω, κάτι κάνανε μισό και θα το διορθώσουν. Α. Την επόμενη μέρα... Το δεσχυρότερο. Το είδα όλο. Ναι. Λοιπόν, είναι εφιαλτικό. Δεν ξέρω ποιος έδωσε έγκριση για να γίνει αυτός ο αντιαισθητικός, ψυχρός, κρεοπολίου φωτισμός. Ο κύριος Μπακογιάννης έδωσε έγκριση. Ναι, ο δήμαρχος Αθηναίων. Κύριε Χριστοδουλίδη. Ο λαθρολάγνος δήμαρχος της Αθήνας. Αυτός την έδωσε. Λαθρολάγνος. Για να μην προσβάλλονται
οι μουσουλμάνοι. Γι' αυτό έγινε αυτός ο στολισμός. Καταλάβατε. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή, μα αυτό... και ο προηγούμενος δεν είχε ούτε αστέρια τίποτα. Όχι, είχε. Κρεμόδους, όχι. Αυτό είναι κατάπτυστο. Κατάπτυστο στολισμός. Ο στολισμός πέρσι της Αθήνας. Και δεν είναι τόσο απλό όπως το βλέπετε. Αλλά αυτό και τα αστέρια τα έχουν και οι μουσουλμάνοι. Και οι μουσουλμάνοι δεν είναι αστέρια, δεν είναι κάτι. Τι εννοείτε τώρα, κύριε Χριστοδουλίδη, δηλαδή εσείς? Εννοώ ότι σιγά σιγά σε προετοιμάζουν για τον... ότι ξέρετε κάτι, σιγά σιγά όπως το έχουν πει και οι προηγούμενοι, ο κύριος Χρυσοχοίδης, τι έχει πει, ότι η λύση είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους πρόσφυγες μετανάστες. Αυτοί ερχόμενοι σε πόλεις όπως στην Αθήνα δεν μπορούν να βλέπουν φάτνες. Είδατε εσείς καμιά φάτνη να έχει στολιστεί στην πλατεία Συντάγματος? Τόσα ποτέ χρόνια δεν είχε στολιστεί. Όχι, κάνετε λάθος. Πριν από χρόνια στολιζόταν. Τα τελευταία χρόνια δεν στολίζουν φάτνες. Αφού την έκαιγαν στις 6 του Δεκεμβρίου. Μέχρι το 2013 στολιζόταν φάτνη. Τώρα δεν στολίζουν φάτνη. Και καλά. Βγάζεις, κάνεις αυτό το στολισμό. Τι σημαίνει αυτός ο στολισμός? Για πες, δηλαδή λέμε Χριστούγεννα, γεννήθηκε ο Χριστός. Μπορεί να είναι διαστηρικό στολισμός, αλλά του δίνετε περισσότερη υπάρχει, δεν είναι, εσείς το βλέπετε απλοϊκά. Πίσω από αυτό κρύβεται αυτό που σας είπα προηγουμένως. Για να μην ενοχλούνται οι λαθρομετανάστες. Αυτό είναι το πρόβλημα, τίποτα άλλο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτό Χριστούγεννα δεν θυμίζει. Είναι αντιαισθητικό με την Αντρέα. Αντιαισθητικό Χριστούγεννα. Χριστούγεννα, ρε παιδιά, δείξε πολύ τη φωτογραφία τώρα. Ασχέτως των υπολείπων θεμάτων που θέτουμε, αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα, Χριστούγεννα... Είναι που είναι ο κόσμος με τα νεύρα του. Του έρχονται και αυτά τα φώτα. Θα σκοτωθώ με τη Βασιλή Σοφίας νύχτα. Είναι τόσο εκνευριστικό. Κάντε μου τη χάρη μετά. Δεν ξέρω από πού κοιτάτε σπίτια σας. Αντρέα, πάρε τη Βασιλή Σοφίας βράδυ. Αν δεν σου δίνει κρόσια τα νεύρα. Το καλύτερο. Ο περσινός και ο προπέρσινος τουρισμός ήταν άσχημα στη Βασιλή Σοφία. Μα το καλύτερότερο, σε εισαγωγικά, ειρωνικά το λέω για να κλείσουμε, είναι ότι από ό,τι διάβασα, όλο αυτό λέει άλλαξε, διότι τα παλιά ήταν 15 χρόνων, λέει, ήταν πεπαλαιωμένα και έπρεπε να τα αντικαταστήσουμε με καινούργια. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, και ερχόμαστε σε αυτό που λέμε. Δεν άφηναν αυτά που ήταν. Μετά πάντως θα κρεμάσουν και αυτές τις πράσινες πινακίδες, χαλάνδρια αριστερά. Δεν έχει ιδέα τι κακόχιστο είναι αυτό το πράγμα. Ελπίζω, πάμε να δούμε το σκίτσο. Ελπίζω να μην έχει δίκιο ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ελπίζω να μην έχει δίκιο και να είναι θέμα μόνο κακογουστιάς. Αλλά έτσι όπως τα ζούμε. Όλα. Λοιπόν, Πέτρο Τσιολάκης, μια κυβέρνηση που να μην τα κάνει μουσκεμα, θα βρούμε ποτέ? Αυτό τώρα. Ψήφισε πολύ. Ψήφισε ήδη ακόμα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Νανά Παλετσάκη, τον Ανδρέα Κωνσταντάτο, τον Δημήτρη Λάπα και τον κύριο Χριστοδουλίδη που είχαμε απόψε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που και απόψε ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.